Αρχίσουμε σιγά σιγά. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρονίδος σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Οι ομιλητές του Athens Training and Development Center θα μας μιλήσουν σήμερα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαδικτύου, κάτι που είναι όχι απλά μία ανάγκη, αλλά μοναδική ευκαιρία για πρόοδο και ανάπτυξη. Σε μια εποχή που οι νέοι μαστίζονται από την αλλεργία και οι επιχειρήσεις από την ύφεση, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρονίδας ανέλαβε την πρωτοβουλία να υλοποιήσει μια σειρά από ενέργειες ενημέρωσης των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου σχετικά με θέματα που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Πρώτη από αυτές τις ενέργειες, η σημερινή ημερίδα, που αφορά τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις μέσα από το διαδίκτυο. Κάθε άνθρωπος, και κυρίως ένας άνθρωπος του επιχειρήν, γνωρίζει, πρέπει να γνωρίζει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο βοηθά άμεσα στην ανάγκη της εξωστρέφειας που έχουμε όλοι μας αυτές τις δύσκολες εποχές, σαν άτομα, σαν επιχειρήσεις. Μέσω του διαδικτύου έχουμε στη διάθεσή μας ένα τεράστιο κοινό που μπορεί πιθανά να χρειάζεται τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα μας. Το διαδίκτυο βοηθά άμεσα τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες να διευρύνουν την εμβέλειά τους στην αγορά, να εισάγουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές, τους νέους να επωφεληθούν από τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που ανοίγονται στο διαδίκτυο, να ενισχύσουν τα εισοδήματά τους, να αλλάξουν ίσως επαγγελματική κατεύθυνση, να ενδυναμώσουν τη θέση τους στην εργασία τους. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο να λύσει πολλές από τις απορίες σας και ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να πετύχει. Θέλω να ευχαριστήσω τη Λένα Αγκυρίδη και τον Σπύρο Γενιώτη που μας έδωσαν την ευκαιρία αυτής της ενημέρωσης και για την άψογη συνεργασία μας. Επίσης, να ευχαριστήσω για τη συνεργασία των Αυταθλητικών Όμιλων Σαρονίδος που μαζί διοργανώσαμε τη σημερινή ημερίδα. Μαζί μας εδώ βρίσκεται ο Δήμαρχος Σαρονικού, ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, η Αντιδήμαρχη κύριος Δημητρίου, κύριος Τζιβίλογλου, κύριος Τσαλικίδης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φιλίππου και στη συνέχεια στον κύριο Δημητρίου να μιλήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Είναι η πρόεδρος του τοπικού, η κυρία Κατερίνα Γκούμα, που στηρίζει πάντα όλες τις εκδηλώσεις των συλλόγων και ό,τι κάνουμε, οφείλω να το πω. Είναι ο κύριος Μπούκης, δημοτικός σύμβουλος, και είναι και ο κύριος Βολάκος επίσης. Βλέπεις μόνο προς τα αριστερά μου, φαίνεται, και μάγριο κοιτάει. Έτσι όπως κάτι είδε μόνο τους αριστερούς δημοτικούς συμβούλους, δεν είδε την από δεξιά μεριά. Τα λέει η πολιτική αιχμή. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα, ναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι σας ζηλεύω. Που θα μείνετε εδώ, θα ακούσετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, πράγματα που ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά και όλους μας, σε ό,τι έχει σχέση με το διαδίκτυο, σε ό,τι έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες, τους νέους δρόμους που υπάρχουν εκεί που εμείς οι μεγαλύτεροι δεν τους ξέρουμε, τα παιδιά μας τα παίζουν στα δάχτυλα. Και γιατί σας ζηλεύω, γιατί είναι η μέρα τέτοια που έχουμε τις πίτες εμείς και τρέχουμε από πίτα σε πίτα και έχουμε τουλάχιστον 5 πίτες χρόνο σε 11 η ώρα αυτή τη στιγμή και δυστυχώς πρέπει να βρεθούμε εκεί. Όμως θέλω να προτείνω και στον κύριο Γιαννιώτη και στην κυρία Αγκυρίδου, τη Λένα, επειδή βλέπω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ημερίδα αυτή η ενημερωτική, αν έχουν τη διάθεση και την πρόθεση να τη διοργανώσουμε και στις άλλες δημοτικές κοινότητες.
και στη Φωκιά και στην Ανάβησο και στο, στα Καλύβια, στο Λάγο Νήσα, με κάποιο χώρο. Αυτό εξαρτάται από εσάς τι χρόνο έχετε, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, υποχρεωμένος και εγώ με τη σειρά μου να τους ευχαριστήσω για τη διάθεση, την όρεξη και την πρόθεση που είχαν να διοργανώσουν ένα πρώτο ξεκίνημα σε πράγματα που πολλοί από εμάς δεν τα γνωρίζουμε. Και βέβαια και τον πολιτιστικό σύλλογο εδώ της Αρονίδας και τον αυταθλητικό όμιλο που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και εμείς από πλευράς του Δήμου μαζί με την τοπική κοινότητα βέβαια το είδαμε θετικά από την πρώτη στιγμή και συμφωνήσαμε και θέλω να τα συμπεράσματα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε μετά το μεσημέρι να γυρίσω, που θα βγουν από εδώ να τα μεταφέρουμε και στους άλλους και στις άλλες κοινότητες γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο. Εύχομαι καλή δουλειά και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ευχάριστο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρωινό, έτσι όπως είναι και βροχερός ο καιρός, να μάθουμε κάποια πράγματα. Γιατί αλλιώς που θα βρισκόμασταν ή σε καμιά καφετέρια ή να βλέπαμε τηλεόραση στο σπίτι, αυτό που κάνουμε συνήθως. Ενώ σήμερα έτσι πραγματικά ένα διαφορετικό πρωινό, ένα πρωινό εκπαίδευσης, ένα πρωινό μόρφωσης, που νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σας και καλή συνέχεια σε όλους. Να σας δώσω το πιστοποιητικό. Αφού δεν παρακολούθησα εγώ. Βέβαια, ελπίζουμε ότι θα έρθετε. Και άμα με ρωτήσει η κόρη μου τι έμαθες από τα κομπιούτερ, θα της πω. Κοβοπίτες. Θα μάθω μέσω κομπιούτερ να κόβω τις πίτες από εδώ και πέρα. Υπάρχει αυτό, μπορεί να γίνει. Όλα γίνονται. Να κάνουμε τηλεδιάσκεψη της πίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Έτσι ακούσουμε και τον εκπρόσωπο του Ναυπαρχιδικού Ομίλου. Και τώρα πάμε στις πίσες μας. Και εγώ με τη σειρά μου σας καλωσορίζω στην ημερίδα που διοργανώνουμε ο Ναυπαρχικός Όμιλος Αρονίδας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρονίδας και με τον εκπαιδευτικό οργανισμό Athens Training. Μια ημερίδα που γεννήθηκε ως ιδέα πριν μερικούς μήνες ύστερα από συνάντηση στον Δήμο με τον κύριο Γιαννιώτη και την κυρία Αγκυρίδη και σήμερα πραγματικά χαιρόμαστε που πραγματοποιείται. Σε μια εποχή που το ίντερνετ έχει κυριαρχήσει στην αγορά, το θέμα του e-marketing είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Άλλωστε, η προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων μέσα από το διαδίκτυο θεωρείται πλέον απαραίτητη. Οι αρμόδιοι του εκπαιδευτικού οργανισμού θα μας εξηγήσουν ακριβώς τι είναι το e-marketing, σε ποιους απευθύνεται, καθώς και τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας. Γεια σας σε όλους. Δεν ξέρω αν φαντάζομαι με ακούτε. Με ακούτε όλοι? Μπράβο. Το καλό, το καλό. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω συνηθίσει και σαν καθηγητής να μην χρησιμοποιώ μικρόφωνο, αλλά να χρησιμοποιώ τη φωνή μου, να... εάν χρειάζεται να φωνάξω πιο δυνατά, θα μου πείτε. Μικρόφωνο, Okay. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλοι. Ελπίζω αυτό που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε σαν ημερίδα, ελπίζω στο τέλος να μην είναι το όλοι ικανοποιημένοι. Και ξεκινάμε με το πρώτο slide. Το ό,τι θα είδατε και πριν, το ίντερνετ εμφανίστηκε στην ζωή μας, παρότι περισσότεροι φαντάζομαι δεν το γνωρίζουν, κάποιοι πιθανόν το γνωρίζουν, το 1958. Και από εκεί πρέπει να το ξεκινήσω να σας εξηγήσω κάποια πράγματα, γιατί είναι κάποια ιστορικά πράγματα. Το 1958 έτυχε να κάνουν κάποια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο και μάλιστα κάπου στα υπόγεια εκεί πέρα που είναι οι διάφοροι στρατηγοί και κάνουν διάφορους σχεδιασμούς και ξαφνικά
σημαίνει συναγερμός. Από τις πρώτες φορές. Βέβαια την εποχή εκείνη, φανταστείτε, καταλαβαίνετε, ήταν και ο ψυχρός πόλεμος κλπ. Κλπ. Αποτέλεσμα ήταν ότι μέχρι και μάλιστα οι παρουσίες που γινόταν ήταν για θέματα ασφαλείας. Και τους πήρε περίπου 3 ώρες να μπορέσουν να ξεμπερδέψουν ή να βγάλουν τον κόσμο το Λευκό Οίκο και διαπιστώσαν ότι πράγματι οι ενέργειες ή τα σχέδια που είχαν ήταν μάλλον ελλειπείς. Και το πιο σημαντικό από όλα, ένα από τα σημαντικά, γιατί από εκεί βγήκαν πάρα πολλά συμπεράσματα, αλλά το ένα που βγήκε και μπορώ να σας πω λόγω του ίντερνετ, είναι ότι εκεί αποφασίσανε ότι θα πρέπει να φτιάξουν, να θέσουν σε κάποιους να φτιάξουν ένα δίκτυο επικοινωνίας όπου δεν θα εξαρτάται κανένα σημείο από το άλλο. Το οποίο αυτό ουσιαστικά είναι το ίντερνετ. Γιατί μπορεί, παραδείγματος χάρη, όπως γνωρίζουμε, πολύ εύκολα μπορεί να πέσει κάποιος κόμβος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόσβαση εμείς. Συνεχίζει το ίντερνετ και η επικοινωνία να υπάρχει. Αυτό έγινε το 1958. Βέβαια, ξεκίνησε σαν αν ιστορικά λέγονταν ARPANET και δόθηκε μετά ύστερα στα πανεπιστήμια και βέβαια μετά, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές εξελίξεις τεχνολογικές, όπως δορυφόροι και διάφορα άλλα πράγματα, δεν είχαν ανάγκη καθόλου το ίντερνετ. Και γι' αυτό βέβαια, μάλλον εγώ τουλάχιστον κάνω το συμπέρασμα αυτό, μας το δώσανε. Και μας το δώσανε περίπου το 1993, όπου βέβαια στην Ελλάδα για εμπορικούς σκοπούς, ας το πούμε έτσι, βγήκε στην επιφάνεια το 1996. Από τότε βέβαια, μέχρι και σήμερα, που είναι περίπου στα 17 πόσα χρόνια είναι, έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από το 1958 μέχρι και το 1996 που βγήκε, ήταν απλώς σε πειραματικό στάδιο. Ήταν σε πειραματικό στάδιο και δεν ήταν και για εμπορικούς σκοπούς. Όταν βγήκε όμως για εμπορικούς σκοπούς ή για διάθεση στο κοινό, τότε βέβαια έκανε άλματα. Όπου βέβαια σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Τα αποτελέσματα βέβαια αυτά, αυτό που προσπαθήσαν αυτός ο κόσμος να καταφέρει να κάνει μέσα στο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 1996 μέχρι και σήμερα, φαντάζομαι θα το διαπιστώσετε κι εσείς όπως θα το εξηγήσω, προσπαθήσανε την πραγματική μας ζωή, και αυτό προσπαθούν ακόμα να κάνουν, την πραγματική μας ζωή να τη μεταφέρουν στην ψηφιακή. Βέβαια, το μεγαλύτερο, θα έλεγα, μειονέκτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ίντερνετ και το να το πράγματι να το κάνουν πλήρης εξομοίωση είναι τα computers. Δεν έχουν αρκετή δύναμη. Και εγώ θα έλεγα ότι ας αργήσει πολύ αυτό το πράγμα, γιατί φανταστείτε τώρα να καταφέρουν πράγματι να κάνουν τεχνική νοημοσύνη. Εδώ πέρα εμείς οι ίδιοι έχουμε, ο καθένας μας μπορεί να έχει από 10 γνώμες για ένα αντικείμενο. Φανταστείτε τότε αν αφήσουμε ελεύθερα και τα computers που μας κάνουν. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το διάστημα, επειδή είμαστε άνθρωποι, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το ανθρώπινο και το μικρότερο είναι το υπολογιστικό, ας το πούμε έτσι, και το χειριζόμαστε εμείς οι άνθρωποι, έχουν παρουσιαστεί βέβαια και τα καλά του και τα κακά του. Και τα καλά του και τα κακά του. Γνωρίζουμε, ας πούμε, για διάφορα πράγματα που πρέπει να προσέχουμε ή έχουν γίνει διάφορες ημερίδες και συζητήσεις και διάφορες και διαφημίσεις στην τηλεόραση όσον αφορά να προστατεύουμε τα παιδιά από το ίντερνετ, που βέβαια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και πολλά άλλα πράγματα που βέβαια ο σκοπός του συγκεκριμένης ομιλίας. Της συγκεκριμένης ημερίδας δεν είναι ο στόχος της. Ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα ωφέλη από το διαδίκτυο. Τώρα, σε ποιους αναφέρεται όλο αυτό? Βέβαια, με αυτό τις δύο κατηγορίες θα βλέπαμε ότι αφορά όλους. Αφορά και τις επιχειρήσεις, όπου τις επιχειρήσεις τις δίνει μια καινούργια πόρτα και βέβαια όπως θα προχωρήσουμε μέσα στην παρουσίαση, γιατί τώρα είναι το εισαγωγικό μας κομμάτι, θα διαπιστώσουμε τι, ότι
το ίντερνετ δεν είναι μόνο μία πόρτα. Γιατί όλοι φανταζόμαστε ότι θα φτιάξω ένα site και αυτό είναι όλο. Δεν είναι. Θα δούμε στην πορεία ότι τελικά οι πόρτες που μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση είναι πάρα πάρα πολλές. Και φυσικά να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του άλλου. Και αυτό θα το εξηγήσουμε στην πορεία τι εννοούμε με αυτό. Γιατί ένα site που θα φτιάξουμε έχει, τι να πω, έως ένα σημείο μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει και πάρα πολύ. Αλλά φανταστείτε όμως τη δύναμη που έχουν κάποια δίκτυα όπως η Google, όπως το Facebook, όπως το YouTube. Εάν μπορέσουμε αυτά τα δίκτυα να τα κάνουμε δικά μας και να αξιοποιήσουμε αυτά τα δίκτυα και να βγαίνει η δική μας φωνή μέσα από αυτά. Και αυτός είναι βέβαια ο σκοπός του Internet Marketing. Βέβαια, εννοείται ότι θα βγαίνει η φωνή μέσα από εκεί, αλλά θα φτάνει πού? Θα φτάνει βέβαια στο website το δικό μας. Γιατί πρέπει να είναι το δικό μας το website. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που προσφέρουμε είτε τις υπηρεσίες είτε τα προϊόντα. Άρα, οι δυνατότητες που θα μπορέσει κανείς κάνοντας σωστό e-marketing με το site του, με την επιχείρησή του, είναι τόσο τεράστιες και τόσο, θα έλεγα, δεν μπορούμε να τις φανταστούμε καμιά φορά, όπου πράγματι όταν καταφέρουμε να πιάσουμε ένα κομματάκι τουλάχιστον, μένουμε και έκπληκτοι. Γιατί συνήθως αυτό που γνωρίζουμε και νομίζουμε είναι έφτιαξε ένα site και αυτό ήταν. Και μάλιστα το site περισσότερες φορές, γιατί λογικό είναι, δεν κάνει και τίποτα. Και μας στέει κιόλας ότι δεν κάνει τελικά τίποτα το ίντερνετ. Και όμως, μπορεί να γίνει. Τώρα όσον αφορά τώρα τη δεύτερη κατηγορία που είναι τα άτομα και επαγγελματικές ευκαιρίες, φανταστείτε ότι υπάρχει αυτή όλη, ας το πούμε, η γνώση καταφέρνει να λέγεται e-marketing specialization ή e-marketing specialist. Αυτή είναι μια καινούργια, θα έλεγα, ειδικότητα. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή την τρέχουν ή την δουλεύουν κάποιοι εμπειρικοί, όσοι τρέχουν και κάνουν κάποια e-marketing, και αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται ραγδαίως αυτή η ειδικότητα. Και μάλιστα θα διαπιστώσει κανείς, βλέποντας είτε κάποια sites που μιλάνε για δουλειές κτλ., ότι εκεί θα δει κανείς ότι συνέχεια μιλάνε για internet marketing, για web marketing. Δεν θα δούμε πουθενά σχετικό καθαρό marketing πλέον. Και μάλιστα έχουν βγει και κάποιες μελέτες που λένε ότι τώρα πλέον όταν θα αναφέρονται σε marketing, ουσιαστικά δεν θα το λέμε e-marketing. Βέβαια, λίγο δύσκολο, και συνεχίζουμε να το λέμε. Άρα δηλαδή αυτός ο κόσμος που έχει τη γνώση και την ειδικότητα αυτή είναι περιζήτητη. Τουλάχιστον σε εμάς που είμαστε το εκπαιδευτικό κέντρο, όσα παιδιά έχουν τελειώσει και έχουν εφαρμόσει αυτά τα πράγματα, μπορώ να πω ότι έχουν και καλοπληρωμένες δουλειές και σίγουρες και δουλειά υπάρχει έξω. Και θα το δούμε στη σειρά. Τώρα στην Ελλάδα, για να καταλάβουμε τη δύναμη, το τι σημαίνει τώρα ίντερνετ. Και από εκεί και πέρα μπορεί να κάνει κανείς τις αναγωγές. Στην Ελλάδα, το 53% του πληθυσμού, ή περίπου 5,5 εκατομμύρια άτομα, είναι στο ίντερνετ. Όπου από αυτούς τους 5,5, τα 4 εκατομμύρια είναι στο Facebook. Όπου λίγο πολύ φαντάζομαι, οι περισσότεροι εδώ μέσα μπορεί να έχουν και Facebook και λένε, μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς για δουλειά αυτό το πράγμα που είναι social media ή πώς το λένε τέλος πάντων. Και όμως θα το δούμε στην πορεία. Το 90% των επιχειρήσεων έχουν website. Ή μάλλον, συγγνώμη, 90% έχει πρόσβαση στο ίντερνετ. Ενώ το 80% των μεγάλων επιχειρήσεων ή μικρών έχουν website. Και το 52% από μικρές δεν έχουν μόνο. Το οποίο βέβαια νούμερο αυτό το 52 που αναφέρεται είναι μάλιστα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Να φανταστείτε το αντίστοιχο ποσοστό στην Αμερική, που μιλάμε για τεχνολογία, που μιλάμε ότι εκεί βγαίνουν όλα αυτά, όλα, πρέπει να είναι γύρω στο 45-42% στις μικρές επιχειρήσεις. Τώρα, αν αυτά όλα τα ανάγουμε σε άλλες χώρες ή ακόμα μια ελληνική τοπική, θα έλεγα, επιχείρηση, μόνο και μόνο τη δυνατότητα που του δίνει ότι έχει στη διάθεσή του 4 εκατομμύρια από το Facebook ή και 5,5 εκατομμύρια γενικότερα από το ίντερνετ, το να πιάσει ένα μικρό ποσοστό
το πιο μικρό ποσοστό θα ήταν στο 0,01%, θα ήταν μια τεράστια αύξηση για τη δουλειά του. Φανταστείτε τώρα αυτή τη δουλειά που κάνει κανείς, είτε έχει υπηρεσίες, είτε έχει προϊόντα, να βγει και παρά έξω και να το κάνει και σωστά. Και όταν το κάνει κανείς σωστά, είναι άμεσα τα αποτελέσματα. Τώρα, έχω βάλει αυτή εδώ την εικόνα, όχι για οικολογικούς λόγους, όπου βέβαια πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, απλούστατα γιατί αυτό που βλέπουμε γενικότερα στο ίντερνετ είναι μόνο αυτό που είναι έξω από τη θάλασσα. Δηλαδή, τι βλέπουμε, παραδείγματος χάρη ότι υπάρχει μια Google, υπάρχει ένα Yahoo, βλέπουμε ότι είναι ένα Facebook, ένα διαλόγο, όλα αυτά με καθήρια, ένα Amazon. Και βέβαια, βλέποντας το αυτά, λέμε και εμείς ας πούμε θα φτιάξουμε ένα site και θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι όσοι έχετε site, σαν εταιρείες ή έχετε site, φαντάζομαι όταν ξεκινήσατε, λέγατε ότι πω, εγώ θέλω όλο, παγκοσμίως θέλω να προβληθώ. Και πράγματι, αυτό έχει στόχο βέβαια το ίντερνετ. Παγκοσμίως να προβληθεί κανείς. Το θέμα όμως για να μπορέσει να προβληθεί παγκοσμίως πρέπει να κάνει κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες ή κάποιες ενέργειες πέρα από το να έχει απλώς ένα website. Γι' αυτό κιόλας έχω βάλει αυτό εδώ, το που στην ουσία αυτό που θέλει να συμβολήσει είναι αυτό που βλέπουμε είναι το μικρό κομμάτι. Το περισσότερο είναι, δεν φαίνεται. Όπως πάνω σγάρι και σε μια επιχείρηση πραγματική. Φροντίζει κανείς να βρει καλά προϊόντα ή καλές υπηρεσίες, να πάει να βρει ένα μαγαζί, αν πρόκειται για μαγαζί, σε καλή τοποθεσία, να φτιάξει μια καλή ταμπέλα, να το διακοσμήσει, να το προβάλλει, να βγάλει κάρτες, να πηγαίνει σε εκθέσεις, να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Όπως είπα και στην αρχή, αυτό που προσπαθούν στο internet να κάνουν είναι να μεταφέρουν την πραγματική ζωή στο internet. Που σημαίνει τι, ένα site απλό, κατασκευάσαμε ένα site, δεν φτάνει. Πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, ανάλογα με το αντικείμενο και ανάλογα βέβαια και την αγορά. Μόνο το site δεν πρόκειται να δουλέψει. Και αυτό είναι βέβαια ο στόχος του e-marketing. Τώρα, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να μπούμε λίγο πιο βαθιά στα πράγματα, είναι τέσσερα που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το τι κάνει ο χρήστης πάνω στο ίντερνετ. Για να δούμε από εκεί και πέρα τι δυνατότητες μας δίνει το ίντερνετ. Και πράγματι, αν αναλογιστούμε, γιατί αυτό είναι από μια μελέτη που έχω βάλει το slide, εάν αναλογιστούμε και εμείς οι ίδιοι όσοι έχουμε πρόσβαση, φαντάζομαι όλοι έχουμε πρόσβαση, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε με το που θα συνδεθούμε είναι θα πάμε στην επικοινωνία, στο email. Το πρώτο και καλύτερο πράγμα που θα κάνουμε. Ή ακόμα κάποιοι θα χρησιμοποιήσουν και το ίντερνετ να πάρουν τηλέφωνο μέσα από το ίντερνετ. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα διασκεδάσουμε. Και όταν λέω διασκέδαση είναι μια μεγάλη γκάμα. Θα δούμε κάποια βίντεο, θα δούμε πιθανόν κάποιες αποτελέσματα των αγώνων σπορτ που μας αρέσουν, θα ακούσουμε μουσική. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε. Το τρίτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα ενημερωθούμε. Πώς θα ενημερωθούμε? Πολύ ωραία. Θέλω να έρθω σήμερα στο Tennis Club Σαρονίδας. Και έρχομαι από την Αθήνα, από το Χαλάνδρι. Μπαίνουμε μέσα στο Google, του λέμε εκεί θέλω να πάω και μου δίνει την ακριβή διαδρομή και την πιο σύντομη διαδρομή. Ή, παραδείγματος χάρη, θέλουμε να ενημερωθούμε. Τα παιδιά, ιδιαιτέρως, ας το πούμε έτσι, με τα σχολεία, χρησιμοποιούν συνέχεια το ίντερνετ για να κάνουν εργασίες ή να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά βιβλία. Και τέλος, το τελευταίο, είναι ότι συναλλασσόμαστε. Όταν λέμε συναλλασσόμαστε, αγοράζουμε, πουλάμε. Γενικότερα, κάνουμε διάφορες ενέργειες προκειμένου να φτάσουμε τελικά το να πουλήσουμε ή να αγοράσουμε. Όπου βέβαια, το να αγοράσουμε και να πουλήσουμε είναι το τελευταίο στάδιο. Πριν φτάσουμε ακόμα στην πώληση ή στην αγορά, έχει ενημέρωση του προϊόντος, σύγκριση των προϊόντων, έχει πάρα πολλές άλλες ενέργειες. Όπου αυτές τις ενέργειες μπορούμε να τις πάρουμε είτε μέσω της επικοινωνίας, του email, είτε μπορούμε μέσω της διασκέδασης, γιατί καμιά φορά κάποια προϊόντα, αν όχι μας διασκεδάζουν, αλλά μας φτιάχνουν κάποια βίντεο και τα παρακολουθούμε, όπου και πάλι είναι, χρησιμοποιούμε κάποιες άλλα επίπεδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον πελάτη.
Και βέβαια ενημερωνόμαστε όσον αφορά το να συγκρίνουμε κάποια προϊόντα. Μάλιστα, θυμάμαι όταν ήταν να αγοράσουμε αυτόν τον συγκεκριμένο προτζέκτορα, το τι έρευνα κάναμε στο ίντερνετ, θα πω ότι δεν ξέρω αν έχω κάνει ποτέ άλλο τόσο πολύ έτσι σε λεπτομέρεια. Και ο λόγος απλούστατα ήταν γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει προτζέκτορας ή τι θα έπρεπε να προσέχω. Γιατί ο προηγούμενος είχε χαλάσει ή δεν ήταν φωτεινός και έπρεπε να καταλάβω γιατί δεν ήταν φωτεινός ή γιατί δεν μπορούσε να προβάλλει το α ή το β ή δεν ξέρω τι. Τι θα πρέπει να προσέξω. Άρα αυτό που έπρεπε να κάνω τότε ήταν να κάνω μια πολύ σε βάθος ανάλυση και μελέτη προκειμένου να μπορέσω να καταλάβω τι είναι αυτά τα πράγματα. Και μετά να πάω να κοιτάξω για άλλα πράγματα. Και βέβαια τελευταία, σαφώς, την τιμή. Και όλα αυτά βέβαια τα κάνα μέσα από το ίντερνετ. Άρα, αυτά είναι τα τέσσερα πράγματα που κάνουμε μέσα από το ίντερνετ. Και βέβαια, πέρα από αυτά, αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε και όλες αυτές τις συγκρίσεις, ούτως ή άλλως το είπα και πριν, χρησιμοποιούμε το YouTube, παραδείγματος χάρη, όπου εκεί μας παρουσιάζουν τα προϊόντα, είτε καλά, είτε με, όχι καλά, κακά, αλλά τέλος πάντων, μας παρουσιάζουν τις διάφορες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν, πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, σε τι συσκευασία έρχεται, ούτως ώστε όταν θα έρθει αυτή η συσκευασία να ξέρουμε τι είναι και πώς το ανοίγουμε και πώς το βάλουμε στην πρίζα. Λέω, δεν χρειάζεται να καθίσεις να διαβάσεις ολόκληρο το μένιο για να μπορέσεις να καταλάβεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Απλώς ανοίγεις το κομπίνερ σου, παρακολουθείς το βίντεο. Και αυτά όλα τα κάνουμε μέσα από πού? Μέσα από τα social media. Και ποια είναι βέβαια τα social media? Νούμερο ένα social media, η Google. Όσο και παράξενο να σας φαίνεται, πιθανόν για κάποιους δεν είναι παράξενο, αλλά για πάρα πολύ κόσμο ακόμα, είναι ότι η Google είναι social media. Βέβαια, όχι το κομμάτι που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση στην αναζήτηση, αλλά όταν παραδείγματος χάρη καμιά φορά πηγαίνουμε σε ένα site ή ακόμα και στο Facebook ή οπουδήποτε και κάνουμε κάποια likes ή κάνουμε ένα G+, αν έχετε δει κάποια G+, σε διάφορα sites, αυτά είναι το social media της Google, το οποίο χωρίς να το καταλαβαίνουμε, υπάρχει και δουλεύει από κάτω. Και εκεί που, αυτό που επηρεάζει μετά, γιατί σίγουρα το να πεις G+, ότι μου αρέσει κάτι, κάτι θα σημαίνει αυτό το πράγμα. Πράγματι σημαίνει. Σημαίνει ότι όσοι είναι μέσα στο δικό μας τον περίγυρο και τον κύκλο, θα επηρεαστούν τα αποτελέσματα που βλέπουν αυτοί. Άρα δηλαδή, εάν εγώ παραδείγματος χάρη είχα πάει και είχα βρει τον συγκεκριμένο προτζέκτορα και είχα πει G+, και εμφανιζόταν κάποιος άλλος φίλος μου γνωστός και έψαχνε στην Google για προτζέκτορα, θα φαινόταν ότι εγώ, και θα έλεγε και το όνομά μου και τη φωτογραφία μου όπως τα έχουνε, θα έλεγε ότι ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, ναι, του άρεσε αυτό εδώ ο προτζέκτορας. Με αποτέλεσμα, με αυτόν τον τρόπο, θα επηρεάσει τον τρόπο που θα συμπεριφερθεί, είτε θα αγοράσει, είτε δεν θα αγοράσει. Βέβαια, πέρα από το G+, το οποίο δουλεύει από κάτω, το πιο γνωστό και πιο μεγάλο, όπως βλέπετε, γιατί εδώ ένας που ασχολείται με χάρτες, το 2010 και τώρα όπου να είναι, περιμένουμε να βγει και ο επόμενος χάρτης, γιατί είχε κάνει και το 2007 ένα χάρτη, κάθε 3 χρόνια περίπου κάνει ένα τέτοιο χάρτη, και ο λόγος που το κάνει αυτό είναι για να δείξει το μέγεθος του κάθε social media. Και βέβαια όσοι το παρακολουθούν αυτό το χάρτη, βλέπουν το τι μεγάλες αλλαγές υπάρχουν. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μετά από το από κάτω που λέμε το G+, είναι Facebook, το μεγαλύτερο, σαν χώρα, εάν το βάλαμε ανάλογα με τον πληθυσμό το συνολικό. Και ενώ παλιότερα το Facebook ήταν, να σας πω, σαν το YouTube, ένα τέτοιο μικρό και μπορεί και μικρότερο πριν 3 χρόνια, και το YouTube δεν υπήρχε καν, να φανταστείτε. Και βέβαια φαντάζομαι το YouTube, εάν θα βγει ο καινούριος χάρτης, θα είναι μια τεράστια χώρα μέσα σε όλο το χάρτη που λέγεται social media. Τα social media δε επηρεάζουν, και θα δούμε τώρα κάποια ποσοστά συγκεκριμένα, επηρεάζουν το πώς συμπεριφερόμαστε, πώς αγοράζουμε, πώς κινούμαστε. Ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να χαρτογραφήσουμε αυτά τα social media για να καταλάβουμε τι είναι social media. Social media, όλοι μας, οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι είναι το Facebook, το LinkedIn, το Pinterest για κάποιους,
το G+, εάν το γνωρίζετε. Αυτά είναι τα κλασικά, ας το πούμε, social media. Όμως, υπάρχουν όλα αυτά που βλέπετε στην οθόνη. Και μάλιστα τα κατηγοροποιούμε έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το καθένα. Όπως θα δείτε στο πάνω μέρος, η ομάδα αυτή είναι τα microblogging, όπου αυτό είναι το ονομαζόμενο Twitter, που κάποιοι μπορεί και να έχετε Twitter. Έχοντας σε ένα από όλα αυτά ή σε παραπάνω από όλα αυτά λογαριασμούς ή να τα χειρίζεστε σωστά, σημαίνει ότι έχετε και μια άλλη πόρτα ανοιχτή προς το κοινό σας. Και βέβαια το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι στο κάθε ένα από αυτά τα social media δεν τυχαίνει να είναι οι ίδιοι σε όλα. Με αποτέλεσμα, για μια επιχείρηση θα πρέπει να ζυγίσει σε ποια πρέπει να είναι, ούτως ώστε να μπορέσει να πάει να βρει το αντίστοιχο κοινό και να μπορέσει να διευρύνει την αγορά του. Δηλαδή, στο Twitter, παραδείγματος χάρη, αυτοί που μάλλον τους αρέσει να χρησιμοποιούν το Twitter, συνήθως δεν χρησιμοποιούν πάρα πολύ το Facebook. Και αυτοί που δεν χρησιμοποιούν πάρα πολύ το Facebook, μπορεί να χρησιμοποιούν περισσότερο το LinkedIn. Άρα, με την παρουσία κανείς και στο ένα και στο άλλο και στο τρίτο και στο πέμπτο και όσα μπορεί να αντέξει η επιχείρησή του να τα χειρίζεται, καταφέρνει να φτάσει σε μεγαλύτερο κοινό. Και το κάθε ένα είναι μια ξεχωριστή πόρτα. Γιατί ουσιαστικά ο λογαριασμός που φτιάχνει κανείς είναι δικός του. Άρα δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη φτιάξει κάποιος ένα κανάλι στο Facebook, στο YouTube και προβάλλει βέβαια τις υπηρεσίες του, τα προϊόντα του, αυτό το κανάλι είναι δικό του. Και ο κόσμος, εάν το χειριστεί σωστά, θα μπορέσει να τους κατευθύνει να έρθουν στο site του, όπου εκεί πλέον μπορεί να του δώσει την ανάλυση, την πλήρη ανάλυση όσον αφορά το τι έχει να δώσει, τι να προσφέρει ή τι να μην προσφέρει. Το ίδιο αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και στο Facebook και στο Twitter και στο LinkedIn. Άρα μόνο και μόνο αυτά τα γνωστά, τεράστια, μεγάλα δίκτυα, πόσα sites ή πόσες πόρτες σαν επιχείρηση μας δίνει. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε κάτι άλλο, ότι αυτά τα sites έχουν και τεράστιο κοινό. Δεν χρειάζεται να πάμε να το βρούμε το κοινό. Το κοινό είναι εκεί ήδη και μας περιμένει απλώς. Ενώ στο δικό μας το site θα πρέπει να το χτίσουμε αυτό το κοινό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τώρα, όσον αφορά κάποια πολύ λίγα στατιστικά για να σας για να αναλάβει ο έτερος των ομιλητών, είναι ότι το 74% των καταναλωτών, που σημαίνει ότι εάν εμείς εδώ πέρα είμαστε, ας το πούμε, 100, οι 74% χρησιμοποιούμε το ίντερνετ για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα προϊόντα. Και λέτε, μα εγώ δεν πηγαίνω στα social media για να πάρω αποφάσεις. Και όμως πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε στο YouTube, πηγαίνουμε μέσα στο Facebook και μας τα περνάμε αυτά, είτε άλλες φορές πιο έντονα, άλλες λιγότερο έντονα. Μηνύματα όμως τα παίρνουμε. Και οι αποφάσεις μας, ή τέλος πάντων, το 74% των ανθρώπων που είναι στο ίντερνετ επηρεάζονται από αυτά. Το άλλο που έχει βγάλει μια μελέτη είναι το εξής. Κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε να έχουν σχέσεις με κάποιες υπηρεσίες, κάποια προϊόντα κτλ. Γιατί το θέλουν? Γιατί μέσα από εκεί ενημερώνονται για διάφορες προσφορές, για διάφορα καινούργια υπηρεσίες που μπορεί να προβάλλει κανείς. Γιατί είναι έτσι ο τρόπος πλέον που ενημερωνόμαστε. Και τελευταίο, στατιστικό, 77% των επιχειρήσεων λένε ότι έχουν αποκτήσει νέους πελάτες από το Facebook. Ένα τρομερό νούμερο. Και μάλιστα κάτι που οι περισσότεροι από εμάς, το Facebook το χρησιμοποιεί για να έχουμε επαφή με τους γνωστούς, τους φίλους, συγγενείς. Έτσι απλά. Γιατί έτσι απλά το χτίσαμε. Αλλά βέβαια, μέσα στην κοινωνία, όπως και είναι και η πραγματική, όπως και αυτή τη στιγμή έτσι απλά μιλάμε, μεταξύ μας μιλάμε και μεταξύ μας λέμε, περνάμε και διάφορα μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς προσπαθεί να κάνουν και τα social media ή γενικότερα και το ίντερνετ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω στο βήμα
για να προχωρήσουμε όσον αφορά τα social media, τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος θα μας... ο οποίος δραστηριοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσα από το ίντερνετ. Και Facebook μόνο. Όχι, σε όλα. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Βεβαίως ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας κάλεσαν και ιδιαίτερως τον κύριο Γιαννιώτη και την κυρία Γυρίδη για την παρουσίαση αυτή τη σημερινή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι ακριβώς τα social media, γιατί η λέξη social media για τον καθένα από εμάς έχει μια χωριστή έννοια στο μυαλό του. Πριν ξεκινήσω και σας συστηθώ, να σας πω ποιος είμαι ακριβώς, γιατί ο καθένας αυτό παρουσιάζεται καλύτερα γιατί πουλάει κιόλας. Άλλωστε αυτό κάνουν και τα social media, έτσι. Θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Ξέρετε, στην Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος Φιλίππου προηγουμένως, μέχρι τέλος ας πούμε Φεβρουαρίου, μετά δηλαδή από τον Άγιο Βαλεντίνο, κόβουμε πίτες. Κόβουμε πίτες, φωνάζουμε ανθρώπους κοντά μας και είναι μια ευκαιρία να συναθρηστούμε. Αυτό ακριβώς δηλαδή που κάνουν και τα social media. Άρα θα το πούμε τώρα. Αυτός είμαι εγώ. Και τι κάνω. Λέγομαι Ζέρβας. Δηλώνω σαν επάγγελμα business and life coach. Θα σας πω τι είναι αυτό. Είναι λίγο να μπερδεύουμε τον κόσμο αυτό. Ουσιαστικά κάνουμε ψυχολογία, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Το coaching όμως είναι λίγο παραπάνω από αυτό. Τι κάνει η ψυχολογία. Πριν 2.500 χρόνια, θα σας πάω λίγο πίσω, χτες δηλαδή, στην παγκοσμιότητα 2.500 χρόνια δεν είναι τίποτα, έτσι. Ο φίλος μας ο Αριστοτέλης είχε δώσει τον ορισμό του στρες. 2.500 χρόνια και τώρα χτυπιόμαστε και λέμε ο Νίτσε, είπε κάτι, ο Φρόιντ το είπε λίγο καλύτερα, ιστορίες. Ο Αριστοτέλης στο πόνημά του περί ψυχής ιστορία λέει μέσα ότι το άγχος είναι ο φόβος του φόβου. Από τότε μέχρι σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, δεν έχει δοθεί καλύτερη, αν θέλετε, εξήγηση και καλύτερος ορισμός. Οι δε ψυχολόγοι το έχουν σαν σημαία. Αν δεν φοβάστε τίποτα, είσαι μια χαρά. Τι κάνει λοιπόν ένας μοντέρνος ψυχολόγος. Σου παίρνει τα λεφτά. Είναι απλό. Αφού δεν μπορείς να τα χαλάσεις μόνος σου, τα χαλάσεις με τον ψυχολόγο. Κάνει μόνο αυτό. Όχι βέβαια. Σου κάνει διάγνωση του τι έχεις, αφού του το έχεις πει εσύ πρώτα. Μπορεί να απομυθοποιώ λίγο το επάγγελμά μας, αλλά είναι αλήθεια. Αυτό κάνει ο ψυχολόγος. Τι κάνει τώρα το coaching. Το coaching έρχεται και αξιοποιεί αυτά τα ευρήματα. Ο ψυχολόγος σε βάζει στο διβάνι, δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, στο διβάνι με τον Νίτσε, του Γιάλλον, κλασικό έργο. Σε προσανατολίζει τελείως. Για να χρειαστείς, ας πούμε, την ανάγκη ψυχολόγου, αυτό κάνει. Τι γίνεται λοιπόν, αφού του έχεις πει τι έχεις, μετά σου λέει πώς θα το φτιάξεις. Γιατί εσύ το λες. Γιατί κάπου εδώ κρύβεται. Ή κάπου εδώ. Ή κάπου εδώ. Έτσι. Να μην τα πολυλογούμε. Το coaching είναι κάτι παραπέρα από την ψυχολογία που σε καθοδηγεί να κάνεις αυτά που δεν έχεις κάνει μέχρι σήμερα.
Όχι γιατί δεν ξέρεις, αλλά γιατί δεν έχεις πληρώσει για να τα μάθεις. Σου λέει λοιπόν, έλα εδώ να σου μάθω αυτά που έπρεπε να κάνεις και δεν τα κάνεις. Έλα λοιπόν να στα πω εγώ. Και τι γίνεται, επειδή πληρώνεις, θα το κάνεις. Γιατί είναι δύο πράγματα. Πρώτον, χάνεις το χρόνο σου, που θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει κάπου αλλού, ενώ είσαι στο τραπέζι του ψυχολόγου. Και, που σημαίνει και αυτό κόστος, και δεύτερον γιατί πληρώνεις. Έχεις ένα budget για τον ψυχολόγο, δεν έχεις. Δεν σε βλέπει τσάμπα, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αλλά τι γίνεται, επειδή ο καλός ψυχολόγος είναι καλός, καθαρός και γρήγορος, καλός γιατί άμα δεν είναι καλός δεν θα ξαναπάς, καθαρός γιατί άμα πρέπει να γίνεις καλά σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες, να μην στο κάνει πέντε χρόνια, έτσι, και γρήγορος γιατί πρέπει να βλέπεις εντωμεταξύ και αποτελέσματα. Το coaching σου λέει πώς θα τα καταφέρεις καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι η μία πλευρά του coaching. Πάμε να δούμε τι ακριβώς κάνει το coaching. Γιατί πρέπει να σας τα παντρέψουμε με τα social media, τα οποία πραγματικά μπορείτε και να τα αξιοποιήσετε, αλλά και να βγάλετε και λεφτά. Ή τουλάχιστον να μην καταστραφείτε. Τι είναι αυτά που λέω τώρα, Έχετε σκεφτεί το τι γίνεται μέσα στα social media? Δηλαδή, μην βλέπετε μόνο το καλό, ότι μπορείτε να γίνετε e-marketer, θα μας τα πει ο καθηγητής ο κύριος Γιαννιώτης σε λίγο, πώς μπορείς να γίνεις e-marketer και να βγάζεις λεφτά, είναι και πώς διαχειρίζεσαι τη δημόσια εικόνα σου. Η οποία δημόσια εικόνα σου μπορεί να απογειωθεί μέσα από τα social media ή να καταβαραθρωθεί και ο υπεύθυνος, ο μόνος είσαι εσύ, κανείς άλλος. Γιατί εσύ διαχειρίζεσαι την εικόνα σου μέσα από τα social media. Τι κάνει λοιπόν το coaching? Καταρχάς σου λέει, ξύπνα, δίνεις λεφτά, τα αγωνί σου, εσύ δεν τα πληρώσεις τα λεφτά. Άρα λοιπόν βάλε μυαλό γρήγορα για να μην χαλάς λεφτά και χρόνο. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα? Εμείς βοηθάμε ανθρώπους. Βοηθάμε ανθρώπους που στη ζωή, στην οικογένεια, στην εργασία, στην αυθονία, στην ευτυχία, στις σχέσεις, προσωπικές σχέσεις, οικογενειακές σχέσεις κλπ. Και στη δημόσια εικόνα σου που εσύ, σαν ένας γίγαντας, μπορείς να την πας ψηλά ή σαν ένας νάνος, μπορείς να την πας στο υπόγειο. Αυτό είναι το coaching. Για να δούμε λοιπόν, παίρνεις αποτελέσματα με το coaching. Για να το δούμε. Το coaching τι κάνει λοιπόν? Βοηθάει τους ανθρώπους στο να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν τις ζωές τους. Όχι μόνο την προσωπική τους ζωή, όχι μόνο την οικογενειακή τους ζωή, όχι μόνο την επαγγελματική τους ζωή, αλλά όλο το πακέτο, όλο το πλέγμα. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δεν έχει δουλειά στο μαγαζί του, η εφορία τον κυνηγάει για να του πάρει τα λεφτά αυτά που δεν έχει, χρωστάει το αυτοκίνητό του και το δάνειο για το σπίτι έρχεται στο κεφάλι, η γυναίκα του λέει πότε θα πάρουμε υπηρέτρια. Εντάξει. Μπορεί να γίνει και αυτό. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και υπάρχουν και πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν γίνονται με τίποτα. Αλλά πρέπει να έχουμε τον τρόπο να το περάσουμε σε αυτούς που μας ακούνε. Δεν έχω λεφτά. Αν το λες συνέχεια αυτό, στο τέλος θα παραξηγηθείς εσύ ο ίδιος. Υπάρχει κρίση. Βεβαίως υπάρχει κρίση. Αλλά κρίση υπήρχε και πριν. Κρίση υπάρχει και τώρα και μερικοί στην κρίση βγάζουν λεφτά. Δεν αναφέρομαι στους κυβερνητικούς, προς Θεού. Αναφέρομαι σε εμάς, έτσι. Η κρίση μπορεί να γίνει και ευκαιρία. Πώς μπορεί να γίνει ευκαιρία? Με το e-marketing. Θα τα παντρέψουμε αυτά. Δηλαδή, πώς, ας πούμε, τα social media και το e-marketing μπορεί να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε μια αξιοπρεπή εμφάνιση εμείς οι ίδιοι στην κοινωνία. Γιατί με πολλά, αν θέλετε, λάθη τα οποία κάνουμε της εικόνας μας, παραδείγματος χάρη, η κοπελιά που βιάστηκε στην Ιταλία, ας πούμε, από 14 άτομα και τώρα είναι φυτό στο νοσοκομείο, έβγαλε φωτογραφίες της στο Facebook, ελληνικότερα Facebook.
δεν το έκανε για κακό, το έκανε γιατί πίστευε ότι είναι όμορφη, το πίστευε ότι θα βρει περισσότερους φίλους για να βγαίνει έξω να χορεύει. Άρα τα ήθελε, λένε αυτοί οι νοσηροί εγκέφαλοι. 14 άτομα την βιάσανε. Σαφώς δεν θέλει κανείς το βιασμό, έτσι, ούτε για παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, μπορεί να γίνεις αντικείμενο κοροϊδίας από τα social media. Τι είναι το eBay? Όταν παραγγέλνει κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία σοβρακοκυλώτα ή μία μπανάνα, ξέρω εγώ. Τι είναι? Το eBay είναι social media που κάποιος πουλάει και κάποιος αγοράζει. Και το eBay μας φέρνει και μας κλειδώνει. Άρα, αν στείλουμε τα λεφτά μας και δεν τα έχουμε διασφαλίσει με το CrossPay, με το PayPal, με άλλα social media πάλι, που τι κάνουν αυτά, αντί να στέλνουμε τα λεφτά με μια πιστωτική κάρτα και ο κάθε hacker να μας παίρνει τα λεφτά, αυτός μεσολαβεί και λέει, έχω τα λεφτά από τον κύριο Γιαννιώτη, θα τα δώσω στον κύριο Ζέρβα που πουλάει, ας πούμε, καρότσια με μπανάνες, όταν οι μπανάνες παραδοθούν στον κύριο Γιαννιώτη. Άρα λοιπόν έρχονται και οι ενδιάμεσοι και βρίσκουν δουλειά. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη χώρα, virtually, έτσι, φανταστικά δηλαδή, εικονικά αν θέλετε, που υπάρχει στο διαδίκτυο, είναι το Facebook, ελληνικότερα Facebook. 850 εκατομμύρια χρήστες είναι στο Facebook. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν από 1 μέχρι 25 σελίδες. Βλέπετε έναν από αυτούς. Ναι. Ξέρετε, το Facebook μας εκμεταλλεύεται. Δεν το συζητώ καν. Θα πρέπει να σταματήσουμε και να πούμε όχι πια. Να το κάνουμε κι εμείς. Τι μπορούμε να περάσουμε μέσα από αυτά τα social media, τη δημόσια εικόνα μας. Αν είμαστε επαγγελματίες, τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα μας. Αλλά με προσοχή. Γι' αυτό χρειάζεται ο e-marketer. Είστε έτοιμοι να παντρέψουμε όλα αυτά που κάνουμε? Ελάτε να το δούμε. Όσοι από εμάς έχουμε αυτές τις ικανότητες, είναι γιατί μας γέννησε η μαμά μας έξυπνα παιδιά. Να είναι καλά η μαμά μου, Ευχαριστώ πολύ. Κάθε φορά που έχω γενέθλια, της στέλνω συγχαρητήρια τηλεγράφημα. Τώρα της στέλνω mail, στο Facebook. Ξέρει. Πώς δεν ξέρει, η μάνα μου ποιος τα ξέρει. Τη μάνα μου την εκπαίδευσα πρώτης από όλους. Με βρίζει ηλεκτρονικά. Πού είσαι? 2 εβδομάδες έχω να είσαι εδώ. Πέθανα, ζω, δεν ήρθες να με δεις. Αυτά μου λέει συνέχεια. Αλλά ευτυχώς ξέρω τι ζει. Ένα κλικ, είμαι καλά. Τελεία. Και ας με βρίζει, ας πούμε. Γεννηθήκαμε και έχουμε επιμορφωθεί μέσα από σοβαρούς δασκάλους, όπως είναι ο κύριος Γιαννιώτης, είναι πολύ σοβαρός καθηγητής και μπορεί να μας δώσει πολλές γνώσεις να βγάλουμε το ψωμί μας ή να προστατεύσουμε τη δημόσια εικόνα μας. Την ηγεσία, αυτό σημαίνει leadership για όλους τους παρικούντες στην Ελλάδα, διότι είναι ελληνική γλώσσα όπως βλέπετε. Η ηγεσία δεν μας χαρίζεται εάν έχουμε κάποιο τάλαντο, κάποιο ταλέντο, κάποιος έρχεται και την επιμορφώνει. Η επιμόρφωση λοιπόν αυτή κερδίζεται μέσα από πολύ σκληρή δουλειά. Έχω ένα ταλέντο, έχω και 2 υπαλλήλους στο μαγαζί μου, πρέπει να είμαι ηγέτης. Το να τους αναθέσω την εργασία, να κάνουν εκείνοι αυτό που δεν κάνω εγώ, είναι μεγάλο ταλέντο, αλλά είναι και γνώσεις. Και να ξέρετε, αν έχετε κάποιοι από εδώ πέρα μέσα υπαλλήλους, όταν εσείς δουλεύετε, ο υπαλλήλος σας κάθεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρείτε τον τρόπο να κάνετε delegation, δηλαδή θα πρέπει να του αναθέτετε συγκεκριμένες δουλειές. Και γι' αυτό γιατί από πού βγαίνει? Από την περιγραφή εργασίας. Άρα λοιπόν δεν τα βάζει με τον κακό προϊστάμενο, τα βάζει με την κακή του μοίρα, όπου δεν έκανε αυτό που λέει η περιγραφή εργασίας του. Και έτσι λοιπόν αρχίζουμε και βελτιώνουμε τις σχέσεις, σιγά σιγά τις βάζουμε σε κουτάκια. Το δεύτερο μεγάλο σημείο είναι η στρατηγική. Ποιος θα μας μάθει στρατηγική? Ο κύριος Γιαννιώτης. Πώς θα το κάνουμε μόνοι μας δηλαδή? Δεν γεννιέται κανένας να γίνει στρατηγός. Όπως βλέπετε, το marketing έχει δανειστεί πάρα πολλές λέξεις μέσα από τους στρατιωτικούς και τη στρατηγική ορολογία. Target, στόχος. Leadership, ηγεσία. Strategy, στρατηγική. Methodology, μεθοδολογία. Πρέπει δηλαδή κάποιος να μας τα μάθει για να μην χάνουμε χρόνο και χρήμα. Αυτά είναι οι μεγάλες λέξεις της εποχής μας, έτσι. Και βεβαίως
Το τρίτο κομμάτι, όπως περνάει ο καιρός, δηλαδή όπως εξελίσσεται η τεχνολογία, είδε τι μας είπε ο κ. Γιαννιώνης. Από το 1958 ξεκινάει το ίντερνετ, φτάνουμε στο 2013 και ακόμα το συζητάμε. Βεβαίως έχουμε και ένα τηλεφωνάκι που έχει 64 MB. 64 πια. Και όποιος έχει ένα τηλεφωνάκι με αυτό, έχει ένα φορητό υπολογιστή και κάνει τα πάντα. Ας δεν μπορεί να πιάνει και η εφορία, αν είναι μεταξύ μας. Να μην έχει σταθερό υπολογιστή στο σπίτι του και μπει μέσα, ξέρετε. Οι εφοριακοί τώρα μπορούν να μπουν μέσα και να ανοίξουν, εάν δηλώνει η έδρα το σπίτι σου, και να σου πει αν είσαι υπολογιστή. Πέρασαν όμως. Έτσι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αυτή την ανανέωση. Ανανέωση παντού. Ανανέωση στη σκέψη, ανανέωση στην τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι πάρα πολύ αργή ακόμα, παρόλο που έχουμε, ας πούμε, τρέχει τώρα με 4G, όπως διαφημίζει ο ΟΤΕ, ας πούμε, έτσι. Παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ αργή. Αυτά είναι από τη μία πλευρά, όπως βλέπετε. Από την άλλη πλευρά ποια είναι. Έχουμε ανάγκη για να δώσουμε αυτά τα τάλαντα, αυτά τα ταλέντα τα οποία είτε τα έχουμε από τη μαμά μας και πάμε να επιμορφωθούμε, είτε τα έχουμε σαν επίκτητα μέσα από κάποιο σχολείο του κυρίου Γιαννιώτη, έτσι, Athens Training and Development Center, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία με γνώσεις. Και εκεί πρέπει να παντρέψουμε το marketing με την τεχνολογία. Τι σημαίνει e-marketing? Δανείστε μου το αυτί σας για ένα δευτερόλεπτο. Όπου βλέπετε I μπροστά, δεν είναι I συχτήρ, είναι το I από το information του ψυχορεμένου Steve Jobs. Είναι αυτός που έβγαλε το iPod, iPad, iPhone, να το συνεχίσω, όχι, μέχρι εδώ. Αυτός είναι. I σημαίνει information, είναι από την τεχνολογία, έτσι. Είναι πληροφορία. Όπου βλέπετε E μπροστά από κάθε λέξη είναι electronic. Εδώ μιλάμε λοιπόν για e-marketing, μιλάμε για ηλεκτρονικό marketing. Τι είναι ο e-marketer, που είναι και το επάγγελμα του αύριο, του σήμερα θα έλεγα εγώ, του χτες λένε κάποιοι άλλοι. Ο e-marketer είναι αυτός ο οποίος ξέρει όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Ξέρει δηλαδή πώς να κάνει μια καταγραφή της πραγματικότητας, να τεμαχίζει με την καλή έννοια μια εταιρεία, να βλέπει πού υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει στο τηλεφωνικό κέντρο, υπάρχει στην παραγωγή, υπάρχει στην παραγγελιοληψία, υπάρχει στην παράδοση, είναι γνωστή η εταιρεία μέσα στα μέσα αυτά τα οποία συζητάμε. Φανταστείτε, αν το Facebook έχει 850 εκατομμύρια κόσμο, όλα τα υπόλοιπα έχουν περίπου το ίδιο, έχουν γύρω στα 700 εκατομμύρια κόσμο, 1,5 δις. Μόνο η Κίνα, είναι μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με μεγαλύτερο πληθυσμό. Αντιλαμβάνεστε, αν είχατε ένα παγκόσμιο προϊόν, μια παγκόσμια πατέντα, πού θα μπορούσατε να φτάσετε? Παντού θεωρητικά. Το θέμα είναι να μην καταστρέφουμε κιόλα τη δημόσια εικόνα μας. Θα πρέπει να προσέχουμε τη δημόσια εικόνα μας. Πρέπει λοιπόν να παντρέψουμε, έτσι, μέσα από καθοδήγηση. Η καθοδήγηση μπορεί να λέγεται εκπαίδευση, Γιαννιώτης, ή μπορεί να λέγεται αυτό ανάπτυξη. Διαλέξτε εσείς. Με την εκπαίδευση φτάνετε πιο γρήγορα στο στόχο και δεν χάνετε λεφτά. Πρέπει να υπολογίσετε δηλαδή το κόστος, που είναι πολύ μικρό κατά την άποψή μου, για να πάτε να κερδίσετε τους στόχους και τη ζωή σας. Θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία. Πολλοί από εσάς θα ξέρετε τι είναι το word of mouth. Έτσι. Είναι αυτό το κουτσομπολιό που κάνουμε, κοζέρι το λέμε τώρα, εντός εισαγωγικών βέβαια, που λέτε, ξέρετε, το κομμωτήριο της κυρίας Μέρη στην ανάπτυξη είναι πολύ καλό. Να πάτε. Δεν σας πληρώνει η κυρία Μέρη για να το λυπείτε αυτό. Το λέτε, γιατί μένατε ευχαριστημένος. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τα media. Αν λοιπόν κάποιο social media σας αρέσει, είτε λέγεται YouTube, είτε λέγεται Facebook, είτε λέγεται Instagram, Pinterest, οτιδήποτε να λέγεται αυτό, Google γιατί όχι, τότε έχουν βγει και πιο νέα ή πιο ειδικά, όπως είναι το LinkedIn για παράδειγμα, για τις επιχειρήσεις, ας πούμε, που είναι πολύ συγκεκριμένο κενό που απευθυνόμαστε, έτσι. Αυτό το word of mouth έχει πολύ, μα πολύ μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί λέγεται από έναν άνθρωπο, και θα το δείτε μέσα από αυτή την ομιλία που έχω καταγράψει, ότι δεν γνωρίζω κάποιον, άρα δεν θέλω να τον επηρεάσω. Απλά λέω τη γνώμη μου. Αν κάποιος θέλει να με απορρίψει, και επειδή είναι επώνυμη, προσέξτε, μπορεί να με απορρίψει. Και είναι πολύ εύκολο να με απορρίψει κάποιος στο ίντερνετ.
Γι' αυτό λέω, κι αν ακόμα δεν γράψει σχόλιο, όπως έλεγε προηγουμένως ο κύριος Γιαννιώτης, G+, δηλαδή να βάλει και αυτό στο σχόλιο του σε αυτή την τεράστια εταιρεία που λέγεται Google, δεν χρειάζεται να το κάνει. Ο ίδιος ξέρει ότι αυτή η επιχείρηση δεν κάνει καλό. Ή αυτή η επιχείρηση δεν με βοήθησε τόσο όσο θα έπρεπε να με έχει βοηθήσει. Άρα πέταξα τα λεφτά μου. Αυτό λοιπόν τι είναι. Η διαφήμιση στόμα με στόμα είναι ένα αντικατάστατο. Μπορεί να δουλέψει σε μικρές κοινωνίες, αλλά μπορεί να δουλέψει, εννοώ στόμα με στόμα, αλλά μπορεί να δουλέψει και σε τεράστιες κοινωνίες όπως είναι το Facebook, ελληνικότερο Facebook. Σύμφωνα λοιπόν με μια παγκόσμια διαδικτυακή έρευνα για την εμπιστοσύνη στη διαφήμιση, γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, ένα από τα πράγματα, πέρα από τη στρατηγική δηλαδή, οι συστάσεις για ένα προϊόν από στόμα σε στόμα παραμένουν το πιο ισχυρό μέσο διαφήμισης. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 29.000 καταναλωτές από 58 χώρες. Και πού? Μιλάμε για όλο τον πλανήτη. Ευρώπη, Ασία, Οκεανία και Ελλάδα. Και διεξήχθη από τις 18 Φεβρουαρίου μέχρι τις 8 Μαρτίου του 2013. Το 84% τα στοιχεία μας συμπίπτουν με αυτά που έδειξε ο κ. Γιαννιώτης προηγουμένως, των ερωτηθέντων καταναλωτών, δήλωσαν ότι εμπιστεύονται περισσότερο τις συστάσεις από φίλους, έτσι, και την οικογένεια βεβαίως, συγκριτικά, αρκεί να μην είναι στα μαχαίρια, με την οικογένεια, και συγκριτικά με τα άλλα μέσα της διαφήμισης. Ενώ, προσέξτε, τη δεύτερη θέση ποιος την είχε. Η δεύτερη θέση κατέχει διαφήμιση μέσα των εταιρικών σελίδων και μάλιστα σε ποσοστό πάνω από 69%. Δηλαδή κάποιος που θέλει πραγματικά να δει κάτι, γιατί να ρωτάει τη μάνα του, την αδερφή του, και αν είναι και χεμαλωμένη άστα, πάει και ρωτάει, ας πούμε, αυτό το κουτάκι που λέγεται λάπτοπ, ας πούμε. Οι νέες επικοινωνιακές πλατφόρμες, όπως είναι το ίντερνετ, ας πούμε, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στην επικοινωνία και στη διαφήμιση, ενώ τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή τηλεόραση, τηλεόραση και τύπος, έντυπος δηλαδή, εξαιρείται το ραδιόφωνο, γιατί είναι μια άλλη ιστορία το ραδιόφωνο, δηλαδή εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί μπορεί να είναι ένα πηγάδι χωρίς πάτο, όπως λέμε, δηλαδή να πετάς λεφτά στη διαφήμιση στο ραδιόφωνο και να μην φτάσει στο κοινό σου ποτέ. Γιατί είναι λίγο, αν θέλετε, συγκεκριμένο το κοινό που ακούει ραδιόφωνο και οι prime zones, όπως λέμε, δηλαδή οι πρώτες ζώνες που ακούνε, είναι διαφορετικό κοινό. Άρα το πού θα απευθυνθείς πρέπει να γίνει αντικείμενο μελέτη του προϊόντος που έχεις ή τις υπηρεσίες και να το παντρέψεις με το ραδιόφωνο, αλλά με τη συγκεκριμένη ζώνη που απευθύνεται για τα ηλικιακά group. Παράδειγμα χάρη, αν μιλάμε για μένα που είμαι 19 στην ΦΠΑ, έχουμε και μεγάλο ΦΠΑ στην Ελλάδα, τότε θα πρέπει να προτιμήσω, ας πούμε, την απογευματινή ζώνη που γυρίζω από το γραφείο μου στο σπίτι και ακούω ραδιόφωνο, ας πούμε. Αν είναι το προϊόν μου, ξέρω εγώ, λάδο κατσαρόλα, ας πούμε, που πρέπει να την ήξερα εγώ pretty bra, τώρα έβγαλε ξέρετε για τα άλλα, θα απευθυνθεί, ας πούμε, σε γυναικείες εκπομπές. Άρα είναι λογικό να πρέπει να διαλέξεις πού απευθύνεται το προϊόν σου και η υπηρεσία. Okay. Εδώ λοιπόν έχουμε μια αύξηση 7 ποσοστιαίες μονάδες στην συγκεκριμένη πλατφόρμα που λέγεται ίντερνετ. Οι μεγάλες δικτυακές αναζητήσεις, όπως είναι το Google, όπως είναι, αν θέλετε, ο Explorer, έτσι, ο Mozilla Firefox, τα ξέρετε αυτά ή μιλάω στο... τα ξέρετε, ωραία. Α, τα ξέρετε εδώ, εκεί. Να βγάλουμε λεφτά εμείς. Αυτές λοιπόν οι δικτυακές αναζητήσεις, βάζετε ό,τι θέλετε μέσα, ελληνικά ή αγγλικά, δεν παίζει κανένα ρόλο, και σας βγάζει ό,τι θέλετε. Το θέμα είναι πώς το αξιοποιείτε αυτό. Αυτό λοιπόν έχει ανέβει κατά 70%. Πού? Στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο διαδικτυακά, έτσι. Άρα λοιπόν, το θέμα έτσι, βλέπουμε ότι 4 στους 10 πια καταναλωτές εμπιστεύονται την πληροφορία μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, εάν είναι καλό, εάν δεν είναι καλό, θα φανεί και στη συνέχεια, πώς το λέμε, θα φανεί και στην νεκροψία, αν είναι καλό ή όχι, αστείευομαι. Προφανώς, όταν παίρνεις τέτοια πληροφόρηση και είναι συμπυκνωμένη αυτή η πληροφόρηση, θα πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Okay. Έχουμε ξεχάσει κάτι, εγώ έχω ξεχάσει γιατί εσείς είστε παθητικοί ακροάτες, έχουμε ξεχάσει κάτι αυτό το... 100% έχει ανέβει τα 3 τελευταία χρόνια η διαφήμιση μέσα από το κινητό σας. 100% και δεν μιλάω μόνο για τα emails, τα περίφημα emails, που κάθε εταιρεία μπορεί να απογειώσει τις πωλήσεις της αγοράζοντας πακέτα με email.
Όλοι θα έχετε λάβει ένα τέτοιο μήνυμα που λέει Παρασκευή 4 με 8 έχουμε 70% έκπτωση, τρέξτε. Δεν το έχετε πάρει όλοι. Αυτό είναι ένα μέσο διαφήμισης, ένα μέσο αν θέλετε τιμολογιακής πολιτικής, δηλαδή εκπτώσεων για να προσελκύσει η κόσμο. Πληρώνετε αυτό το email, έτσι. Προσέξτε τώρα. Πληρώνετε και η λίστα που τους προμηθεύει τα ονόματα σε αυτά τα καταστήματα. Δηλαδή, προσέξτε που δίνετε το mail σας. Γιατί τώρα πια το mail σας είναι σαν να δίνετε τη διεύθυνση του σπιτιού σας και να λέτε στο διαρρήκτη μπες μέσα θα λείπω την τάδε ώρα και κλέψτε τα όλα, ας πούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν, το που δίνετε τη διεύθυνσή σας, γιατί αυτός θα κάνει μια τράπεζα πληροφοριών και μετά θα τα πουλάει. Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε τι λέμε. Άρα λοιπόν, το email μας είναι το σπίτι μας, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτός που θα το πάρει, να ξέρουμε πώς θα το διαχειριστεί. Λοιπόν, αυτές οι διαφημίσεις μέσα από κινητό τηλέφωνο αυξηθήκανε κατά 100%. Και είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Αυτό το καινούργιο στοιχείο που λέμε ότι κάποτε οι άνθρωποι ήταν στις πεζούλες στις γειτονιές, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς. Έχω βρει τις πεζούλες σε κάτι νησιά και τέτοια που καθόντουσαν, ας πούμε, και κάνανε κοζερί, έτσι. Σατηρίζανε την απέναντι, τον απέναντι, έτσι. Τώρα πια αυτή τη διαδικασία την έχει αναλάβει το ίντερνετ. Όλο αυτό το κοζερί, αν θέλετε, πέρα τα πρωινάδικα, εντάξει, καλά είναι και αυτά, γιατί μας δίνουν και αυτά πάρα πολύ δουλειά, ας πούμε, έχει αναλάβει το ίντερνετ να τα λύσει. Και φέρνει σε επαφή όχι μόνο γνωστούς, γιατί στην πεζούλα θα κάτσει η απέναντι, από την κάτω ρούγα και την παραπάνω γειτονιά. Στο ίντερνετ ερχόμαστε και μιλάμε άγνωστοι μεταξύ μας και γιατί όχι, μπορεί να κάνουμε δουλειά. Μπορεί να γνωριστούμε από συνοικέσια και να παντρευτούμε. Έτσι, 8 στα 10 ζευγάρια την τελευταία διετία στην Αμερική παντρεύτηκαν μέσα από το ίντερνετ. Μέσα από τα social media. Πόσοι χώρισαν? Ακόμα περιμένουμε να το δούμε. Όχι, ακόμα περιμένουμε, γιατί η έρευνα δεν έχει, αν θέλετε, ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πάμε να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι και να σας πω ότι όντως τα social media, δεν τα λέμε social media, εννοούμε όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε προηγουμένως, από το YouTube, G+, Facebook, Pinterest κλπ, LinkedIn, γιατί όχι, ας πούμε, οδηγούν στο να έρθουμε πιο κοντά, έχουν αυξήσει τη δύναμή τους και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, έτσι. Τα νέα social media λοιπόν είναι το νέο word of mouth, γιατί κάθε μέρα μπαίνει και κάποιος άλλος. Παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, προχθές άκουγα, ας πούμε, σε ένα πρωινάδικο, δύο αδέρφια από την Ελλάδα μέσα κατά μεσής της κρίσης, της όποιας κρίσης, της οικονομικής φαντάζομαι, της κρίσης ταυτότητος λένε οι ψυχολόγοι. Δεν έχουμε, λέει, κρίση υποοικονομική. Κρίση ταυτότητας έχουμε. Γιατί αν προσέχαμε λίγο πιο παλιά, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε. Και καταλαβαίνετε εσείς. Τα social media λοιπόν είναι το νέο και απόλυτο υπερόπλο. Εάν χρησιμοποιηθούν σωστά, με γνώση και με ευρηματικότητα, αλλά σε συνδυασμό που μπορεί να σας εξασφαλίσει η τεχνική και η δύναμη που προσφέρει το e-marketing, κυρίες και κύριοι, έτσι, τότε ο εκρηκτικός αυτός συνδυασμός μπορεί να γίνει η λύση σε κάθε κρίση. Δηλαδή, social media σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία και το e-marketing. Δηλαδή, να ξέρεις τι λες, να ξέρεις τι γράφεις. Γιατί πολλές φορές μπορεί να επιτεθούμε. Αυτό θα ήθελα να το κρατήσετε. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να σας δείξω δύο προχωρημένα, για να μην με κυνηγάτε το ρωτάω, δηλαδή να εξασφαλίσω το ok σας. Μπορείτε? Δύο είναι του λεπτού. Αλλά θέλω την προσοχή σας και δεν θέλω να με παρεξηγήσετε κιόλας, γιατί είμαι και μικρό παιδί. Κύριε Γιαννιώτη, για βοηθήστε μας να δούμε το πρώτο. Ήδη έχεις παρεξηγηθεί. Έχω παρεξηγηθεί, ωραία. Thank you.
Δεν είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι. Κάποιοι από αυτούς όμως είναι ευρηματικοί. Δηλαδή, εγώ το πάω σε αυτό το κομμάτι. Ότι δεν είναι μόνο να έχεις γνώσεις. Πρέπει να είσαι και ευρηματικός. Δηλαδή, οι γνώσεις μόνοι τους δεν λένε τίποτα απολύτως. Αυτός λοιπόν ο δημόσιος υπάλληλος θέλει να την κοπανίσει. Είναι όλοι φέρνει και τα Περιστέρια και ο ίδιος, ο προστάμενος, δηλαδή φατσούλα, ε. Ο Ξερακιανός, ε. Εντάξει, αφού δουλεύεις, είναι μια χαρά είναι τα πράγματα. Η ευρηματικότητα η δική σας μπορεί να σας οδηγήσει σε τρία πράγματα. Πρώτον, να σέβεστε τον εαυτό σας. Να μας πείτε τώρα, ήρθες να μας μάθεις, να σεβόμαστε τον εαυτό μας. Όχι, δεν κάνω τέτοια μαθήματα χωρίς να πληρώνομαι. Όχι. Όχι, έλεος. Αυτό που λέω απλά είναι το εξής. Αν κάποιος σέβεται τον εαυτό του, θα βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει τις γνώσεις του και να μην καταπαραθρωθεί. Πολλοί από εμάς δεν προσέχουν τη δημόσια εικόνα τους. Δεύτερον, να τα έχει καλά με τους γύρω του. Με τη γυναίκα του, με τη φιλανάδα του, με την οικογένειά του, με τους υπαλλήλους του, με όλο τον κόσμο. Και να βγάζει και λεφτά. Αυτό είναι το τρίτο. Όχι, μαθαίνετε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ρωτήστε να μάθετε πώς θα παίρνω. Εννοώ. Οκ. Είστε έτοιμοι να δείτε ένα πιο προχωρημένο ακόμα. Όχι. Να μεσολαβήσω. Ναι. Μπράβο. Εγώ μπαίνω πλέον σαν πιο e-marketeer και λέω το εξής. Αυτό που είδαμε, γιατί και εγώ το είδα πριν το δείτε εσείς, γιατί γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Χρήστο, ό,τι σημαίνει αυτό, τι θα μπορούσα να σας παρουσιάσει εννοώ, αλλά θέλω να πω το εξής. Συγκεκριμένα, το ίντερνετ δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να είναι κανείς επάνω στο ίντερνετ ή επάνω στο κομπιούτερ του και να δουλεύει όλη μέρα. Το ίντερνετ σετάρεις, ας το πούμε έτσι, κάποια πράγματα και δουλεύει μόνο εάν τα ρυθμίσεις σωστά. Και όταν δηλαδή το είδα αυτό το βίντεο, δεν ήξερα τι σχόλιο θα κάνει, αλλά φαντάστηκα ότι θα έλεγε κάτι αντίστοιχο. Γι' αυτό και παρενέβηκα τώρα και είπα ότι το ίντερνετ, σετάροντας το, ρυθμίζοντας το σωστά, ίντερνετικά, δουλεύει υπέρ σας. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω ένα παράδειγμα και αν θέλετε μπορείτε να, όσοι έχετε, λογαριασμό στο Twitter, πηγαίνετε να δείτε το δικό μου το λογαριασμό του Twitter, το οποίο είναι Twitter κάθετος S Γιαννιώτης, με G-I-A, έναν Γιαννιώτης, και θα διαπιστώσετε, εάν το παρατηρήσετε καλά, ότι δεν ασχολούμαι καθόλου και δουλεύει μόνο του. Και συνεχώς αυξάνονται, όπως εκεί λέγονται, οι followers. Followers, δεν το λέγαμε... Ναι, ακολουθητές. Οι ακολουθητές. Εγώ θα το έλεγα χειροκροτητές. Οι χειροκροτητές, οπωσδήποτε, όπως θα το έλεγε κανείς. Όπου αυτή η λίστα που αυξάνεται, γιατί προσέξτε τη λέξη λίστα, είναι σαν να έχω ένα mailing list. Και να στέλνω εκεί διάφορα μηνύματα και το κάνει αυτόματα. Δεν ασχολούμαι καθόλου, κυριολεκτικά. Και αν θέλετε πηγαίνετε να το δείτε, έτσι και να το παρατηρήσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και να διαπιστώσετε ότι αυτό που είδαμε το βίντεο, ναι, ένα μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ, όταν μπορέσεις να το συναρμολογήσεις και να φτιάξεις το ίντερνετ ή marketing plan, μετά δουλεύει μόνο δικό. Δεν σημαίνει ότι θα το παρατήσουμε, όχι βέβαια. Θέλει και στη συντήρησή του. Και πάμε τώρα στο δεύτερο βίντεο. Και εδώ θέλει... Να δείξω το δεύτερο. Και, ναι, εδώ θέλει προσοχή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην με παρεξηγήσετε. Τώρα με μάθατε. L'argent
Καλό. Το είδα το λί, όχι. Το τι είπατε. Ναι. Το παλικάρι πάει για σκι στη Σάλπης. Πάει να μπει μέσα στο λεωφορείο με τον εξοπλισμό του. Του λέει ο μπαμπάς και η μαμά, φεύγεις χωρίς φιλί. Πηγαίνει εκεί λοιπόν και του σκάει ένα φιλί εκεί πέρα ο γιος και μπαίνει μέσα. Με το που μπαίνει μέσα στο λεωφορείο, η ξεναγός λέει, παιδιά, μην ξεχάσετε να περάσετε καλά βεβαίως, να είστε προσεκτικοί και να έχετε χρήματα, γιατί εκεί που θα πάμε στις πίστες χρειάζονται χρήματα για να κάνετε σκι. Αυτό λοιπόν δεν έχει πάρει χρήματα μαζί του και του λέει, μπαμπά, πηγαίνει εκεί και λέει, λεφτά για σκι. Ο άλλος νομίζει άλλα πράγματα και του λέει, νο, νο, νο. Το είδατε, μπορούμε να δούμε κύριε Γιαννιώτη. Για προσέξτε το με άλλο μάτι. Τώρα που ξέρετε δηλαδή την ιστορία. Tu vas la viser à ton père ? Bon, s'il vous plaît, un peu de calme. J'espère que vous avez bien tous pensé à prendre l'argent pour les forfaits. Oh putain. Papa, l'argent pour le ski. Αυτή είναι η παρακίνηση και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας πω ξανά. Μ' ακούτε και μ' ακούτε, αλλά αντιμετωπίζουμε τώρα τελευταία πολλές περιπτώσεις bullying. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την έκφραση αυτή. Bullying στα ελληνικά μεταφράζει. Ελληνικά είναι, αλλά θα το μεταφράσω λίγο σε απόλυτα ελληνικά. Bullying είναι το νταϊλίκι. Είναι αυτό δηλαδή που τα μεγαλύτερα παιδιά επιβάλλουν στα μικρότερα, είτε με τον ξυλοδαρμό, είτε με την κοροϊδία, είτε με τη διαπόμπευση. Και αντιμετωπίζουμε πολλά παιδιά από την 5η, 6η του Δημοτικού και βέβαια σε όλο το γυμνάσιο και το Λύκειο που είναι πολύ της μόδας. Αυτά τα παιδιά δεν πάνε να το πούν στους γονείς τους και θα πρέπει να παρακαλέσω όλους εσάς που αγαπάτε σε αυτά τα παιδιά σας να τα φέρετε κοντά σας και να αρχίσετε να τα ρωτάτε προτού φτάσετε στον ψυχολόγο, γιατί ο ψυχολόγος κοστίζει, ξέρετε. Κοστίζει. Αλλά να σας πω και κάτι, από τη στιγμή όμως που δεν το έχετε βρει, υπάρχει πρόβλημα για το παιδί σας και κατ' επέκταση για εσάς. Μπορεί να φτάσουμε σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες, μέχρι αυτοκτονίες. Μέχρι όπου έχουν παρεμποδιστεί, πώς το λένε, αυτοκτονίες μέσα από το Facebook, το ελληνικό τώρα το Facebook. Γιατί κάποιος, ας πούμε, κάνει πολύ καλά τη δουλειά του στην ασφάλεια και τους έχει πιάσει. Α, είπα τη μαγική λέξη. Πιστεύετε ότι δεν μας παρακολουθούν? Θα σας πω τον νόμο. Ο νόμος λέει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να κατακρατούνται 10 χρόνια. Μετά πρέπει να καταστρέφονται. Και μετά πάλι από την αρχή. Το κόστος για την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε πόσο είναι? Τεράστιο. Γι' αυτό λοιπόν δεν πειράζει κανένας. Άρα, αν δεν διαχειριστείτε εσείς τη δημόσια εικόνα σας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα σας πω τι λένε δύο γραμμές οι ψυχολόγοι, αν μπορείτε να διαβάσετε από την πέρα που είστε. Ότι αν κάποιος γελάει πάρα πολύ, τα λέω έτσι για να προπαγανδίσω και λέω τη δουλειά μας, ας πούμε. Αν κάποιο άτομο, είναι, το στείλετε, αν το δείτε ότι είναι έτσι επικίνδυνο, στείλετε. Αν ένα άτομο γελάει πολύ, τότε πραγματικά, ακόμα και με βλαχώδη πράγματα, ας πούμε, τότε πραγματικά είναι πολύ μόνος μέσα του. Γελάει, και λέει, ας τι ευχάριστος τύπος, είναι πολύ μόνος, έτσι. Εάν ένα πρόσωπο, ας πούμε, κοιμάται πάρα πολύ, είναι πολύ, μα πάρα πολύ στεναχωρισμένο, έστω μέχρι, ας πούμε, και δυστυχισμένος. Εάν κάποιο πρόσωπο μιλάει, ας πούμε, λίγο ή πολύ, κρατάει μυστικά. Εδώ πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Εάν κάποιος κλαίει, κλαίει χωρίς λόγο, για αυτό τι κάνει, κλαίει. Είναι αδύνατο. Έτσι. Εάν κάποιο, α πούμε, δεν μπορεί να κλάψει. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να κλάψει. Α, ναι. If someone cannot cry. Sorry, είμαι στραβός. Εντάξει. Θα μπορούσα να πω ότι το έκανα για να δω αν παρακολουθείτε, αλλά δεν το κάνω. γιατί όντως δεν το είδα. Συγγνώμη. Εάν κάποιο λοιπόν τρώει σε έναν έτσι, μη κανονικό τρόπο, α πούμε, αυτό είναι σε ένταση. Εάν κάποιος κλαίει σε μικροπράγματα, έτσι,
είναι αθώος, αλλά πολύ μαλθακός. Ή μαλθακός στην καρδιά. Εάν κάποιος, ας πούμε, θυμώνει για νόητα πράγματα, έτσι, τι γίνεται, χρειάζεται αγάπη. Αυτά λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ θα σας πω ότι αν κάποιος δεν έχει πετύχει ακόμα, χρειάζεται εκπαίδευση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μπορεί να έχει 15 πτυχία πανεπιστημίου, 12 μάστερς και 42 PhD. Μπράβο. Αλλά πώς θα τα αξιολογήσει και πώς θα τα αξιοποιήσει όλα αυτά τις γνώσεις που έχει. Και κλείνοντας, το τελευταίο slide το οποίο θα ήθελα να σας δείξω, λέει το εξής, ότι τα εμπόδια δεν πρόκειται να σε σταματήσουν, δεν μπορούν να σε σταματήσουν, τα προβλήματα δεν μπορούν να σε σταματήσουν, αλλά περισσότερο απ' όλα οι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να σε σταματήσουν. Ο μόνος που μπορεί να σε σταματήσει είσαι εσύ, είναι ο εαυτός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Εγώ θα ήθελα. Πολύ καλό. Εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω κάποια πρακτικά πράγματα όσον αφορά τη συμπεριφορά μας όσον αφορά το Facebook. Για να μπορέσετε τουλάχιστον να φύγετε με αυτό το κομμάτι και να έχετε πάρει πραγματικά κάτι χειροπιαστό. Και θα το ξεκινήσω ως εξής. Δεν θα μιλήσω για ίντερνετ, θα μιλήσω για την πραγματική ζωή. Και όπως είπα και πριν, θα την πάρουμε αυτή την πραγματική ζωή και θα προσπαθήσουμε να την παραλληλήσουμε ή να την μεταφέρουμε στο ίντερνετ. Και είναι το εξής. Ας πούμε, όπως έγινε τώρα, λάβατε κάποια πρόσκληση για κάποια εκδήλωση, όπως είναι και η σημερινή μας. Την διαβάσατε, την είδατε, τι συζητήσατε πιθανόν στο σπίτι σας, θα κάνουμε τίποτα άλλο την Κυριακή, δεν θα κάνουμε, να πάμε, να μην πάμε, πρέπει να πάμε, δεν πρέπει να πάμε, και αν πάμε, πώς θα πάμε, θα φέρουμε και κάποιοι μαζί μας. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι κάνατε κάποιες τέτοιους συλλογισμούς. Και όταν θα πείτε ότι, ναι, εντάξει, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο, θα πάω εκεί πέρα, είναι ενδιαφέρον, με ενδιαφέρει να πάω εκεί, μετά θα σκεφτείτε, εντάξει, πώς θα ντυθώ. Σίγουρα πέρασε και αυτό από το νου. Ή πώς θα πάω μόνος μου, θα πάω με τα πόδια, θα πάρω αυτοκίνητο, θα πάω μαζί με κάποιον φίλο που μένει γείτονα. Και μετά, εφόσον αποφασίσετε ότι όλα αυτά τα λύσατε, έρχεστε όπως ήρθατε, μπήκατε στην πόρτα και βέβαια σε κάθε τέτοια εκδήλωση το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς και είμαι σίγουρος ότι όλοι το κάνετε αυτό γιατί είναι στην ανθρώπινη φύση, καθίσατε λίγο μπροστά εκεί που είχαμε την γραμματεία και αναλογιστήκατε, κοιτάξατε γύρω ποιος έχει έρθει ο τάδε, ξέρω ποιον, με ποιον να μιλήσω, τι να κάνω. Έτσι έγινε. Λίγο πολύ. Έτσι. Και μόλις περάσαμε τη γραμματεία, μετά ύστερα πήγαμε και πιάσαμε την κουβεντούλα. Μέχρι ότου κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Γιατί στο Facebook δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί στο Facebook μπαίνουμε μέσα σαν τάβρος σε ηλιοπολείο και τα γκρεμίζουμε όλα. Και ιδιαίτερα όταν είναι, δεν μιλάω τώρα για τους μεμονωμένους που το χρησιμοποιούν το ίντερνετ για προσωπική τους χρήση, εκεί δεν το συζητάμε, είναι θέμα ατομικό και το πώς θέλεις, όπως είπε και ο Χρήστος πριν, δεν βάζεις τις φωτογραφίες σου. Να προκαλέσεις. Αλλά δεν το συζητάω αυτό, εγώ μιλάω για τις επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε για e-marketing. Και λέω το εξής, εάν πηγαίνετε σε μια εκδήλωση, και ας μην πούμε που γνωριζόμαστε λίγο πολύ, εδώ μέσα μπορώ να ξέρω και το 55 και 60% του κόσμου, και μιλάμε ο ένας τον άλλο. Ας πούμε ότι πήγαμε σε μια εκδήλωση που δεν γνωρίζαμε. Τι θα κάναμε. Θα μπαίναμε μέσα, θα κοιτούσαμε, πιθανόν να πηγαίναμε να πάρουμε ένα καφέ, έτσι, να σπάσει μια μηχανία και θα το κρατούσαμε και θα πηγαίναμε σε κάποια παρέα, θα ψιλοστήναμε αυτή, γιατί είναι δημόσιο βέβαια, αλλά μπορώ να πάω εκεί πέρα. Και όταν θα ακούγαμε για πυρηνική φυσική, όπα, πυρηνική φυσική δεν είναι δικό μου το αντικείμενο, θα πηγαίναμε έτσι στα γρήγορα, κάπου αλλού. Και θα τύχαινε, ξέρω εγώ, σε ένα άλλο πηγαδάκι, όπου εκεί θα μιλούσαν για ποδόσφαιρο, για αυτοκίνητα, για οτιδήποτε τέτοιο πράγμα. Λέτε, όπ, εδώ είμαστε. Και θα μιλούσαμε. Γιατί στο ίντερνετ, σαν εταιρείες, όσοι μπαίνουν σαν εταιρείες, λένε εδώ είναι η ευκαιρία να πουλήσω.
είναι σαν να πηγαίνουμε στην παρέα και αντί να καθίσουμε να ακούσουμε πώς μιλάνε στο ίντερνετ τώρα. Γιατί δεν ξέρουμε πώς μιλάνε στο ίντερνετ. Στην πραγματική ζωή ξέρουμε. Βέβαια και ξέρουμε και φυλαγόμαστε. Γιατί αν πάω εγώ εκεί πέρα και πω, οπ, όπως μιλάνε εκεί πέρα και μιλάνε για το ποδόσφαιρο, και τους πω εγώ, μια στιγμή, εγώ είμαι ο Σπύρος Γιαννιώτης. Και μια στιγμή, να σας δώσω και την κάρτα μου, πουλάω Tupperware. Τι θα γινόταν η παρέα. Τι θα μου λέγανε. Οι άγνωστοι τώρα. Θα μου λένε, πρώτα μπορεί από κοσμιότητα να σηκωνόταν, να διαλυόταν η παρέα. Ή κάποιος θα έμενε εκεί πέρα έτσι επειδή ντρεπόταν να φύγει. Αλλά γενικά θα σκόρπιζε όλο το πράγμα. Τι περιμένουμε από το Facebook να γίνει σαν επιχείρηση. Φτιάχνω μια σελίδα ή λέμε είμαι στο Facebook και λέω α, ναι, πουλάω Tupperware. Αυτό λέμε. Οι άλλοι θα μας ακούσουνε. Όχι βέβαια. Δεν θα μας ακούσουνε. Θα μας αγνοήσουνε. Και επειδή μας έχουν στα μπάρι, οπ, άστον αυτό συνέχεια μιλάει για τα Tupperware του. Ενώ στην πραγματική ζωή λέμε για να πάω με τρόπο, να πάω με στρατηγική, για να μπορέσει να περάσει και να το ακούσουν αυτό που θέλω να τους πω. Στο ίντερνετ γιατί δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ενώ στην ουσία το Facebook, και αν διαβάσετε κάποια άρθρα που έχει γράψει ο Zucker Hamburger, πώς τον λένε αυτό, ναι. Αυτός τέλος πάντων, ποιος τον λένε. Αυτός τα έχει πει από την αρχή. Εγώ θέλω να κάνω προσομοίωση της πραγματικότητας. Γι' αυτό κιόλας μας δίνει τη δυνατότητα και μας λέει κιόλας, μπορεί να κάνεις profile, δηλαδή ατομικό, προσωπικό, ο Σπύρος ο Γιαννιώτης, αλλά δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω από 5.000 άτομα. Και είναι αλήθεια. Ξέρει κανείς πάνω από 5.000 άτομα, εάν μπορέσει και μεγαλώσει αυτό το νούμερο, είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος το Facebook θα το μεγαλώσει. Θα το κάνει από 5, θα το κάνει στο 10. Ένα άτομο έχει τόσο συγκεκριμένο κοινό που θα μπορούσε. Άρα 5.000. Και βέβαια στο Facebook, αν έχετε παρατηρήσει όσοι ασχολείστε, σαν άτομο, τι πρέπει να γίνει, θα φωνάξω εγώ τον φίλο μου ή θα του κάνω ένα αυτό και θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είμαστε φίλοι. Αυτό μας λέει το Facebook. Έτσι δεν γίνεται και στην πραγματική ζωή. Και μας λέει τώρα το Facebook, α, πολύ ωραία. Θέλετε, γιατί στην κοινωνία υπάρχουν και εταιρείες. Δεν είναι μόνο άτομα που μιλάμε μεταξύ μας και θεωρητικά επειδή μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο δεν πάμε να μπλέξουμε τις δουλειές μας. Σε επίπεδο εταιριών όμως, λέει τώρα το Facebook, θα φτιάξετε σελίδα. Εκεί πες ό,τι θέλεις. Δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Ό,τι θέλεις να πεις. Ενώ στο profile δεν θα μιλήσεις επιχειρηματικά. Μόλις θα κάνεις προτάσεις ή θα αυτό ή θα ενοχλήσεις, ο άλλος έχει το δικαίωμα να σε αναφέρει. Και βέβαια εφόσον το γίνει έντονο αυτό το πράγμα, σου το κλείνει και το λογαριασμό. Αλλά ας πάμε τώρα στο επιχειρηματικό κομμάτι. Στο επιχειρηματικό κομμάτι, σαν εταιρεία, φτιάχνεις page, σελίδα, όπου κάθεσαι εκεί, γιατί αυτό γίνεται, κάθεσαι και περιμένεις να έρθουν τα likes. Όπως και στην επιχείρηση. Ανοίγεις το μαγαζί ή ανοίγεις την εταιρεία και δεν βγαίνεις έξω με το ντουφέκι που λέγαμε, έλα μέσα αλλιώς θα συνανάψω. Περιμένεις εκεί πέρα, χαμογελάς πιθανόν, έχεις βάλει ωραίες, δεν ξέρω τι, εικόνες ή γράφεις ωραία κτλ. Περιμένεις. Δεν τον σπρώχνεις τον άλλο, έλα να γίνεις πελάτης μου, να μου κάνεις like. Το ίδιο είναι και στην πραγματικότητα. Φτιάχνουμε το μαγαζί, φτιάχνουμε την εταιρεία μας, κάνουμε κάποια προβολή, όπως μας λέει και ο Αστέλης, να κάνεις προβολή, κάνε προβολή. Δεν μπορείς όμως να πας, θέλεις να γίνεις, δεν γινόμαστε φίλοι. Κάνουμε δουλειά. Άρα, τα social media πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε όπως πραγματικά αντιμετωπίζουμε και τη δουλειά μας. Εφόσον μιλάμε για το internet και το e-marketing. Πρέπει αντίστοιχα, όπως και στην πραγματική ζωή, θα πληθούμε, θα αντιθούμε, θα βάλουμε τη γραβάτα μας, θα βάλουμε και τα αρώματά μας και θα έρθουμε και θα έχουμε ένα συγκεκριμένο τόνο. Έτσι αντίστοιχα θα πρέπει να κάνουμε και στα social media. Όποιο και να είναι αυτό. Στο Facebook θα είναι με ένα αλφα τόνο. Στο LinkedIn, επειδή είναι πολύ πιο επαγγελματικό, θα είναι με άλλο τόνο. Και σε κάποια άλλα επίπεδα, υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο άλλο social media επιχειρήμα, το Zing. Το οποίο υποτίθεται εκεί είναι γενικοί διευθυντές και δεν ξέρω τι. Και έτσι αντίστοιχα πρέπει να μιλάμε. Άρα, αυτό που θα ήθελα να φύγετε, δεν φεύγετε, αλλά θα πάρετε
αυτή τη στιγμή, το κομμάτι που λέγεται social media, είναι ότι τα social media, επειδή δεν μας βλέπουν και δεν τους βλέπω, γιατί τελικά τι βλέπω, μια φωτογραφιούλα, και κάποιες φορές δεν βάλω και φωτογραφιούλα. Εγώ πριν ένα μήνα είχα βάλει το Superman το σήμα. Και όλοι οι φίλοι μου λένε μπράβο Superman και αυτό ήταν από το ΣΕΣ και τα λοιπά, λόγω Σπύρος. Αλλά τέλος πάντων, τελικά μπορεί να μην σε βλέπουν κιόλας. Που σημαίνει ότι δεν σημαίνει επειδή δεν σε βλέπουν μπορεί να πεις ό,τι θέλεις και να τα κάνεις όπως θέλεις. Είναι πραγματική ζωή στον κόσμο του ίντερνετ, της ψηφιακής μορφής. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε, αν σαν ατομικά, σαν άτομα πρέπει να προσέχουμε, σαν εταιρείες πρέπει ακόμα περισσότερο. Γιατί όσοι από εσάς έχετε Facebook σαν άτομα, έχετε 10, 50, 100, 200, 1000 φίλους. Θα παρατηρεί, αν θυμάστε πώς συμπεριφέρεστε πάνω στο Facebook, θα δείτε το εξής. Ότι περνάνε διάφορα posts και από τα διάφορα περνάνε μπορεί να περάσει ένας και να τον αγνοήσετε παντελώς. Και γιατί δεν τον αγνοήσετε, γιατί τον θεωρείτε κορυφαίο μη. Δεν θα πω τι, ψήσω σε αυτό το βίντεο, ό,τι θέλετε. Και δεν το διαβάζετε, δεν βλέπετε τη φωτογραφία, τον αγνοείτε παντελώς. Το ίδιο ισχύει και αν σε περίπτωση βγείτε σαν επιχείρηση και σαν επιχείρηση συμπεριφερθείτε με αυτόν τον τρόπο. Την επόμενη φορά τι θα κάνει ο άλλος όταν θα περάσει κάτι από μπροστά από τα μάτια του. Άσε το. Πρέπει να το διαβάσουμε, ούτε θα το δούμε ούτε τίποτα. Για να πούμε ότι μπορεί να σας κάνει και μπλοκ, γιατί έχει το δικαίωμα αυτό. Άρα το ίντερνετ απλώς πρέπει να έχει και στρατηγική και πλάνο και πρέπει να προσέχουμε. Γιατί όσο εύκολα μπορείτε να μπείτε, τόσο εύκολα, ακόμα πιο εύκολα, σας αγνοεί κάποιος. Τώρα, θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ενότητα εδώ. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι που έχουμε κάποιο έτσι για να μπορέσουμε να πάρουμε λίγη ενέργεια. Και στο δεύτερο μέρος θα πούμε για πάρα πολύ πιο ισχυρά πράγματα. Σας τελειάζω δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να μιλήσω. Μην φύγετε, μην κορπονήσετε, σας έχουμε μετρήσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο τέλος, σαφώς, δεν είμαστε όλοι δήμαρχοι, θα πάρουμε και το πιστικό κριτικό παρακολούθησης κλπ. Αλλά έχω την εντύπωση. Α, ναι, μου λέει, έχω και το σκονάκι. Μου έχουν πει ότι δεν έχετε όλοι γραφτεί. Και όταν λέμε γραφτεί, εννοούμε για να μπορέσουμε να σας δώσουμε το πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ναι, και αυτό. Okay. Άρα, πριν πάμε εκεί, το επόμενο που θα έπρεπε να ρωτήσω είναι τι απορίες ή τι ερωτήσεις μέχρι στιγμής αυτά τα πράγματα που έχουμε πει ή που σας έρχεται ή που δεν έχουμε πει. Κανένας. Και μπορείτε, αν θέλετε, να το σημειώσετε και να το πούμε όλα αργότερα, μετά ή στο διάλειμμα ή οτιδήποτε. Βέβαια, όταν μου πείτε κάτι περίεργο στο διάλειμμα, εγώ θα σας ξεφωνήσω. Ενώντας εδώ πόση ώρα στους υπόλοιπους για να επωφεληθούν. Άρα, ας πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι. Μην φύγετε, γιατί τη βάψατε. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Gracias.